Οπότε, χαίρετε, γεια σας, Νίκος Μπολμπασάκος για τη Rise of Set Gaming και έχουμε ένα ακόμα deck profile το οποίο είναι ένα από τα decks τα οποία ήθελα να δοκιμάσω. Καθώς μιλάω, προφανώς τα results από το YCS στη Μαδρίτη έχουν βγει, μπορείτε να τσεκάρετε τι έκαναν οι παίκτες μας στη σελίδα μας στο Facebook. Παρ' όλα αυτά, ας πάμε να σας παρουσιάσω μία από τις ιδέες που είχα για τη Μαδρίτη. Παρ' όλα αυτά δεν είχα καταφέρει να την δουλέψω τόσο πολύ, καθώς ούτε εγώ ίδιος θα πήγαινε στη Μαδρίτη και τα παιδιά είχαν βρει ήδη μία σταθερή λίστα. Και frankly δεν είναι deck το οποίο θα... Δεν είναι deck το οποίο το παίρνεις και απλώς πας και παίζεις. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο ένα hybrid. Οπότε ας προσπαθήσουμε να εξηγήσω λίγο τι προσπαθεί να κάνει το deck. Έχουμε τα Shadol τυπικά και δέχομαι στο Mirror Match μία αρχή ότι αν το effect του Beast κάνει resolve, δηλαδή το να τραβήξεις δύο κάρτες και να πετάξεις μία, συνήθως έχει κερδίσει. Γιατί τυπικά έχει τραβήξει τρεις κάρτες παραπάνω από τον αντίπαλο, το οποίο θα κάνει snowball σε πολλά πράγματα και πάει λέγοντας. Οπότε, ακολουθώντας αυτή τη λογική, θέλουμε ένα beast το οποίο να μην είναι τόσο εύκολο να γίνει disrupt από το αντίπαλό σου και να είναι και λίγο περισσότερο threat από το ίδιο το beast. Προφανώς παίζουμε τα 10 τυπικά Shadol, κάποιοι μπορεί να παίζουν ένα beast ακόμα, και το tech to deck, το οποίο είναι αυτό που θα κάνει όλη αυτή τη στρατηγική να δουλέψει, είναι η Σαφίρα, Queen of Dragons, η οποία είναι καινούργια κάρτα από την τωρινή συλλογή, η οποία διαβάζει ότι μπορεί να γίνει summon μόνο με το Hem of Light, και όταν γίνεται summon στο γύρο που γίνεται summon στο end phase, ή όταν ένα light terras πάει από το χέρι ή το deck στο νεκροταφείο αυτό το γύρο, όσο αυτή ήταν face up, κάνει το εξής. Έχουμε να διαλέξουμε από τρία effects. Το πρώτο effect είναι αυτό που μας νοιάζει, draw two cards, then discard one card, το οποίο είναι πάρα πολύ ίδιο με το Shadol Beast. Οπότε τεχνικά θέλουμε να κάνουμε το εξής. Επίσης τα άλλα effect είναι ότι ο αντίπαλος πετάει μια κάρτα και μπορώ να ντάρω ένα light terras και διαλέγω μόνο ένα από τα effect να κάνω το γύρο. Οπότε το theme είναι το εξής. Το Hem of Light κάνει trigger και κάνει trigger τα Shadols, επειδή το να κάνεις ritual summon θεωρείται effect. Ωραία. Τώρα, αυτό που θέλουμε εμείς είναι ότι τι δεν έχουν τα Shadol, δεν έχουν light terrata πολλά. Τι είναι light terrata? Τα Manju και ο Senju, ο οποίος είναι μέσα στο deck για να ψάξει και να ψάξει τα ritual. Οπότε τεχνικά τι θέλουμε να δούμε? Θέλουμε να δούμε, ενώ στο mirror match ο άλλος πάει να ξεκινήσει με κάποιο set terras με οτιδήποτε, εμείς θέλουμε να πάμε one step ahead και στον πρώτο γύρο να κάνουμε ritual. Τι γίνεται τώρα? Το ritual προφανώς δεν είναι από το extra deck σου terras, αλλά παρόλα αυτά είναι μεγαλύτερο body από οτιδήποτε έχει. Οπότε αν εγώ κάνω κάποιο ritual και θα πάρω το effect του Shadol και στο τέλος του γύρου θα κάνω το Shadol Beast. Κάτι τέτοιο θα με βγάλει πάρα πολύ μπροστά, τουλάχιστον η θεωρία του είναι έτσι, θα με βγάλει πάρα πολύ μπροστά από τον αντίπαλο. Και άμα ο αντίπαλος δεν το σκοτώσει αυτό, κάθε φορά που εγώ κάνω Shadol Fusion από το χέρι μου, θα ξανακάνω Shadol Beast. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το effect το οποίο λέει add one light from your grave to your hand μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να γυρίσει το BLS στο χέρι σου. Οπότε αυτό είναι μια trial έκδοση του deck, είναι, όπως είπα, δεν είναι κάποιο deck που παίζατε, είναι καθαρά επινόηση δική μου. Και αυτό είναι και ένα point, ένα από τα δυνατά μου point, πιστεύω ότι προσπαθώ και γενικότερα με όλα τα παιδιά που συνεργαζόμαστε στην ομάδα προσπαθούμε να βρούμε καινούριους τρόπους για να έχουμε το πλεονέκτημα εναντίον των αντιπάλων μας. Δηλαδή κανένας άνθρωπος δεν θα καθίσει στο τραπέζι και θα πει ωραία, πρέπει να φυλάξω το breakthrough skill μου για τη Σαφίρα, ας πούμε. Οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, αξίζει να σημειωθεί πίσω ότι το Hem of Light προστατεύει και το ritual σου για ένα γύρο από άμα πάει να καταστραφεί, οπότε έχει ένα immunity. Π.χ. αν πιστεύω ότι ο αντίπαλός μου έχει ένα σκουαμάτα κάτω, μπορώ να το κάνω banish πριν βαρέσω, έτσι ώστε να μην πεθάνει το τέρας μου. Τώρα πάμε σε κάποια άλλα ενδιαφέροντα points τα οποία θα θέλω να δοκιμάσω. Προφανώς έχουμε το starter πακέτο από Shadol. Έχω μόνο δύο sinister Shadow games αυτή τη στιγμή. Ίσως αυτό να είναι λάθος, απλώς επειδή όπως είδατε ο χώρος είναι πάρα πολύ
περίεργος, δηλαδή έχω ήδη 42 κάρτες και παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες άλλες κάρτες που έχω κάνει exclude. Είναι μέχρι στιγμής 2 συν στα Shadow Games. Έχουμε προφανώς το πακέτο το οποίο ψάχνει, παίζει κάθε deck το οποίο ασχολείται με Rituals. Έχουμε 3 Mands of the 10,000 Hands, ένα Senju και ένα Sonic Bird. Τώρα, τα spicy picks του θέματος είναι ένας Hero Sorcerer, ο οποίος έχει μπει μέσα αντί για τον Dark Arm Dragon. Η λογική σε αυτό είναι ότι δεν έχουμε χώρο για να βάλουμε τους δράκους και για να βάλουμε το engine με το Eclipse Wyvern, όπως και δεν έχουμε χώρο για να βάλουμε 3 Mathematician, quite possibly. Οπότε έχουμε ένα Chaos Sorcerer ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει το ρόλο του Dad. Okay, ξέρω ότι ο Dad είναι καλύτερος από το Sorcerer, παρόλα αυτά πάρα πολύ δυνατό. Και αξίζει να σημειωθεί κιόλας ότι ο Sorcerer στο Mirror Match πολλές φορές είναι καλύτερος από τον Dad, καθώς μπορεί να κάνει remove κάποιο αντόλ του αντιπάλου ή κάποια προβληματική κάρτα. Μετά το spicy pick της υπόθεσης είναι ο Djinn Releaser of Rituals, τον οποίο μπορείς πατά να το κάνεις remove από το grave για κάποια από τα ritual τέρατα το οποίο θέλει το Ham of Light. Αξίζει να σημειωθεί το Ham of Light λέει 6 or more monsters, οπότε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι τελευταίες ritual spell θέλανε ακριβώς να έχει τα materials. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορείς να το κάνεις από το grave κιόλας. Οπότε μπορείς να κάνεις μαθηματική και ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει special summon όσο υπάρχει το ritual terras κάτω. Οπότε κάνοντας σαφύρα με αυτό, το οποίο μπορείς να κάνεις π.χ. mathematician στο grave or releaser, ham of light το mathematician με το releaser για σαφύρα, pretty good. Ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει special. Ο αντίπαλος πρέπει να βρει κάτι το οποίο να μπορεί να καταστρέψει τη σαφύρα ενώ έχει το ham of light και προφανώς πετάς κάρτες. Παίζω μόνο έναν γιατί ακολουθούμε τη λογική ότι αν κάτι μπορείς να το ψάξεις, παίζεις θεωρητικά τόσα αντίτυπα όσα είναι οι κάρτες που το ψάχνουν. Οπότε τεχνικά άμα μετρήσω πόσες φορές θα δω το releaser, θα το δω 1, 2, 3, 4 φορές. Ένα Foolish Burial, 2 Mathematician και προφανώς ο εαυτός της. Οπότε αυτά ήταν για το main deck. Τα υπόλοιπα είναι pretty standard εκτός από τα 2 είναι στο Shadow Games, το οποίο είναι so and so. Πάμε στο side deck. Το side deck δεν έχω αλλάξει κάτι. Έχουμε το Different Dimension Ground, το οποίο ήταν μια κάρτα που σκεφτόμουν, την είδαμε και στο YCS στη Μαδρίτη, να είναι ένας role player. Έχω 2 Dimensional Prison, τα οποία είναι για το Mirror Match. Θα δούμε πώς θα δουλέψουν. Όπως σας είπα, αυτά είναι trial videos, δηλαδή είναι, το Card Wars είναι behind the scenes videos, δηλαδή είναι για να δείτε τι σκέψεις πίσω από ένα deck. Μπορεί να μην είναι η optimal λίστα, παρόλα αυτά είναι το πώς ξεκινάει να φτιάχνετε μια optimal λίστα, ειδικά σε μια τόσο περίεργη ιδέα. Το extra deck είναι pretty standard, εκτός από ένα Crimson Blader, ο οποίος μπορεί στο mirror match να μας δώσει την νίκη. Προφανώς το Crimson Blader το κάνεις με τη Σαφύρα και Falcon. Ήθελα να το δοκιμάσω, δεν ξέρω αν θα είναι καλός ή όχι, θα το δούμε στην πράξη. Τα υπόλοιπα είναι pretty standard. Δεν έχω βάλει Giant Hand, καθώς δεν έχουμε τόσο πολλά Giant Hand, και ήθελα να δω ότι νομίζω ότι ο Dweller είναι καλύτερος σε αυτό το spot. Οπότε, αυτό ήταν για αυτό το tech profile. Ήμουν ο Νίκος Μπουλμπασάκος από τη Razer's Edge Gaming. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει και βίντεο στο οποίο αυτό το deck δοκιμάσατε. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και άμα θέλετε να τσεκάρετε κάποιο άλλο βίντεο, νιώστε ελεύθεροι να δείτε το κανάλι μας. Χαίρετε.